Προεκπλήξεως βρέθηκε η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών της πόλης, ακούγοντας από το απόγευμα της Τετάρτης τις διαρροές σε αθηναϊκά μέσα πως επίκειται απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής των Ειδικών για νέο αυστηρό lockdown στα Γιάννενα. Οι αριθμοί των κρουσμάτων σε καθημερινή βάση είναι αυξημένοι τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά από μια περίοδο δύο και πλέον μηνών εξαιρετικής εικόνας και των Ιωαννίνων και της Ηπείρου. Αλλά αυτό θα μπορούσε εύκολα να πει κάποιος πως είναι και ένα συναρτώμενο αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως η επαναλειτουργία των σχολείων, αλλά και η σταδιακή επαναλειτουργία του λιανεμπορίου. Η κινητικότητα στην πόλη είναι προφανές πως έχει αυξηθεί σημαντικά, από την άλλη όμως οι πολίτες που αρκούνται στην καθημερινή καταγραφή των κρουσμάτων δύσκολα μπορούν να πιστέψουν ότι τα Γιάννενα έφτασαν σε αυτό το σημείο. Έτσι οι περισσότεροι εκφράζουν την έκπληξή τους για τη συγκεκριμένη διαρροή που δεν έχει αποκτήσει επίσημο περιεχόμενο και δεν επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή από κανέναν. Ενώ υπάρχουν και εκείνοι που τονίζουν ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούν μια χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων. Και οι μεν και οι δε όμως συμφωνούν πως αν τελικά η πόλη περάσει σε ένα καθεστώς σκληρού lockdown, οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία θα είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δύο προηγούμενες φορές. Χάλια μαύρα, τι. Καλό είναι. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Όχι βέβαια. Εδώ μας έκοψαν και το κυνήγι. Στα χαζά. Τέλος πάντων. Θα τα υπομείνουμε όλα. Ακούτε το ενδεχόμενο για ένα νέο lockdown στα Γιάννενα? Περίεργο μου φαίνεται, γιατί δεν ανταποκρίνεται στον αριθμό των κρουσμάτων. Δεν ξέρω τι σκέφτονται. Ελπίζω να μην γίνει. Σας φαίνεται περίεργο πάντως? Ναι. Αν υπάρχει μια αύξηση τις τελευταίες ημέρες? Σαφώς υπάρχει, αλλά δεν νομίζω ότι δικαιολογεί καινούριο lockdown. Τι θα σημαίνει για την τοπική κοινωνία? Κοίτα, εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε, αλλά σαφώς η οικονομία θα βυθιστεί ακόμη περισσότερο. Είναι απλό. Πώς ακούτε το ενδεχόμενο για ένα νέο lockdown στα Γιάννενα? Είναι πολύ πιθανό να γίνει. Γιατί έχουμε πολλά κρούσματα, βλέπω κάθε μέρα, και αυξάνονται τα κρούσματα. Το θεωρείτε απαραίτητο, αν το κρίνουν οι επιστήμονες? Εάν το κρίνουν οι επιστήμονες, θα γίνει. Οι επιπτώσεις? Θα είναι και στην οικονομία και στην τοπική αγορά, θα είναι μεγάλες. Σίγουρα δεν είναι μεγάλες. Εσείς τι βλέπετε, ότι τηρούνται τα μέτρα? Δυστυχώς όχι. Όχι. Όσο έπρεπε να τηρούνται. Και γι' αυτό αυξάνονται και τα κρούσματα. Κοίταξε, το ενδεχόμενο είναι πιθανόν, εφόσον υπάρχουν περισσότερα κρούσματα, πώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα αντιμετωπίσουμε. Και πρέπει οπωσδήποτε να περιορίσουμε τις εξόδους και τις άσκοπες βόλτες που κάνουμε τώρα. Θα υπάρχουν επιπτώσεις όμως, έτσι? Επιπτώσεις θα είναι επιπλέον, κυρίως καλά στα καταστήματα, όχι μόνο εστίας που είναι ήδη κλειστά, αλλά και στα άλλα εμπορικά καταστήματα θα υπάρχουν επιπτώσεις, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν, εφόσον δεν έχει εμβολιαστεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και εκεί πρέπει να στραφούν. Εδώ βγαίνει η Υπουργή και ο Πρωθυπουργός που περάσαμε τις 500 εκατομμύρια εμβολισμούς και πανηγυρίζουν. 500.000, ναι, συγγνώμη. Αλλά την ίδια εποχή στο Ισραήλ έχουν γίνει 3 εκατομμύρια εμβολιασμοί με τον ίδιο αριθμό πληθυσμού. Ξαφνιαστήκαμε, να σας πω την αλήθεια. Ήταν πολύ ξαφνικό. Δεν το περιμέναμε. Θεωρούσαμε ότι είμαστε καλά. Από πού είστε? Παρά την αύξηση των κρουσμάτων. Ναι. Ναι, ναι. Παρά. Οι επιπτώσεις θα είναι σίγουρα... Εντάξει, αν κλείσουμε τώρα αυτή τη στιγμή, θα είναι χειρότερα. Εύχομαι το καλύτερο για όλους μας.